φιλοξενούμενοι κύριε και κύριοι. Ο χρόνος του Αγίων Όσου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου σας καλωσορίζει στον ιστορικό χώρο του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Επάρχης Αθηνικής. Σας ευχαριστούμε κύριε Κίνα και σας παρακαλούμε να διαβιβάσετε στον εξοχότατο κύριο πρόεδρο της χώρας τις θερμές ευχαριστίες ενού προσωπικός, αλλά και όλων των παρισταμένων σήμερα αδελφών. Καλώς ορίσατε, καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Θα ήθελα, εκτός από χειρογράφου, να υποκριθώ μπροστά στις εκκλησίες που αντιπροσωπεύετε και να σας πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ που σε δύσκολους καιρούς ήρθατε κοντά μου για να σας παρουσιάσω ένα Άγιο Προκάτοχο που ο Θεός το θέλησε να είναι από το νησί του την Κρήτη και να είμαστε από το ίδιο μοναστήρι της Ακαράτου. Ο Θεός το θέλησε, άγνωστες συμβουλές, να είναι ο τέταρτος Πατριάρχης Αλεξανδρίας από το μοναστήρι της Παναγίας, πρώτος σύνδεσμος της Αλεξανδρίας, δεύτερος Μελένιος ο Πηγάς, τρίτος Κύριλλος ο Λούκαρης και κατόπιν Θεόδωρος ο Ταπεινός ο δεύτερος. Σήμερα το πρωί, μετά την ακολουθία του θρόνου του Αγόρτου, σκέφτηκα και έφερα ανάμεσά μας το Άγιο του Ύψαλμου. Είναι το χέρι του Απόσπασμα Ύψαλμου που ευλογούσε τους λαούς ανά πάσα την Ιφίλιο. Ήταν η ζωή τόσο δύσκολη, τόσες διώξεις, τόσες υποφαρτίες και όμως παραμένει στη συνείδηση της Εκκλησίας μας ένας μεγάλος Άγιος, ένας μεγάλος Ιεραπόστολος, ο Άγιος Κύριος Λούκας, που το πορτρέτο του ως μήκου την αίθουσα του θρόνου παρέα με όλους τους πατριάρχες που πέρασαν από εδώ και ο καθένας με τη ζωή του πρόσθεσε ένα μικρό κρίκο στην αλυσίδα που λέγεται Αποστολική Εκκλησία του Αγίου Μάρκου, το παλέμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Επάρχης Αθηνικής. Με την ευκαιρία αυτή, διευθυντά, θα ήθελα να σας δώσω ένα μικρό δώρο. Ξέρω ότι αγαπάτε την Ελλάδα και η Κύπρος μας, η Ελλάδα μας και η Αίγυπτος είναι ένα τρίπτυχο που πάντα δίδουν ένα μεγάλο μήνυμα στη Μεσόγειο να είναι θάλασσα ειρήνης και αγάπης. Θα ήθελα όμως από το μέλλον να σας προσφέρω, κύριε διοικητά, την Αφρική, το χώρο που γυρίζομαι νύχτα και ημέρα για να μεταφέρομαι στους λαούς αυτούς της Αφρικής ένα μήνυμα ότι όλοι έχουμε θέση κάτω από τον ουρανό σαν δημιουργήματα και πλάσματα του Ενός Θεού. Η Αφρική να είναι κοντά σας στο γραφείο σας και να σας υπενθυμίζει τον αγώνα μας. Εξαιρετικά.
εξαιρέτως η ελληνική παροικία, η οποία έζησε και άκουμαζε εδώ στην Αλεξάνδρεια. Η οποία ενσωματώθηκε και αναγκαλίστηκε με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρεια θυμάται με την παρουσία σας. Σας καλωσορίζει και σας λέει να απολαύσετε την παρουσία σας στον αέρα και τον ήλιο της. Και είναι μια πόλη που έχει όλες τις προϋποθέσεις. Τουριστικά, ιστορικά, την περιέχει την ιστορία, την ελληνική, την ρωμαϊκή, και την ισλαμική και την χριστιανική. Και είναι μια πόλη του πολιτισμού, όπου έχει την αρχαία βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, αλλά και την νέα. Οποία γερνάει την Ασκανδρία. Όπως και επίσης και την Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας. Ολα αδίμνα γερνάει την Πάστα. Και επίσης ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο. Οτουσάρρακου την Ασκανδρία με στεδόφε την αδίμνα την Κονσουλία την Άμνα και με ρέκες ως ταφαρφία την Αγνεβία και άλλα αρδιά. Επίσης φιλοξενεί πολλά γενικά προξενία των ξένων χωρών και πολιτιστικά κέντρα. Ομιν μόνα, την μακάρα την Καθραϊκή Λαρίχα. Από εδώ, από την έδρα του Αλεφάτου Περιφού της Ανδίας, Ιωσέιτουνε ενέπαας στην Άρα με κούλτη, μας ευχαριστεί να στείλουμε σε όλο τον κόσμο την Ισέλα την Αχάμπα την Ουασαλέμ, μήνυμα αγάπης και ειρήνης. Παράδο Αλλά, ευχόμενοι προς το Θεό, αν για όμα σαλέμ, αν για όμα σαλέμ ο Ιωσέφραρ, να επικριέρει η ειρήνη και η σταθερότητα. Άλλα μέσρα ο Μορτέφαρτη, ο Γαμία του Ελλάδα. Στην Αίγυπτο και σε όλες τις χώρες του κόσμου. اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير. إليكم جميعا. وإلى غبطة البطريرك تيودوروس الثاني بابا الإسكندرية بابا وبطريرك روم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا. أولا على دعوته لنا للمشاركة في هذا المؤتمر. وثانياً على حبه ودعمه لمدينة الإسكندرية. أتمنى لكم جميعاً إقامة طيبة وأدعوكم للاستمتاع بالإسكندرية وضيافة أهلها. شكراً جزيلاً.